Στα καλύτερα σας φέρνω, δεν έχετε παράπονο. Καλησπέρα, μεσημεράκι, μία η ώρα, Τετάρτης. Σε λίγο θα πάμε για φαγητό. Είχαμε πάει για περπάτημα, τρέξιμο. Να χάσουμε κανένα κιλό, γιατί δεν είμαστε καλά, έχουμε ανοίξει το καλοκαίρι. Champions League σήμερα, όπως και χθες, με πολύ ενδιαφέρον προτάσεις. Σίγουρα τρία παιχνίδια τα έχω αναλύσει πάρα πολύ, θα τα δώσω και pre-game. Σίγουρα το live στο Champions League τραβιέται πάρα πολύ, μεγάλος ο τσίρος. Και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα που πιστεύω είναι και το πιο εμπορικό όσο αναφορά τις αποδόσεις. Μιας και δεν υπάρχει φαβορί, ούτε λόγω έδρας. Είναι ανάμεσα στην Club Brugge και την Dortmund. Πιστεύω ο τζίρος θα είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα παιχνίδι που η Club Brugge θέλει να συστηθεί πάλι στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια. Η Dortmund είναι παραδοσιακή ομάδα. Εγώ αν θα έπαιζα σημείο, δεν το έβαλα βέβαια μέσα στο κόμπο, γιατί είναι έτσι λίγο πιο ρισκαδόρικο, αλλά άμα μου έλεγε σημείο θα πήγαινα ασοχή, δεν θα πήγαινα διπλό. Βέβαια μπορεί να έρθει και διπλό. Λοιπόν, δεν θα μπούμε ασοχή όμως. Θα μπούμε σίγουρα goal-goal και 7,5 corner, ακριβώς το δίφραγκο. Δηλαδή, Club Brugge, Dortmund, goal-goal και 7,5 corner στο παιχνίδι, σε απόδοση 2. Σε αυτό το match σίγουρα θα μπω και στο live. Σε αρκετές αγορές, δηλαδή όσοι είστε στο Telegram θα δείτε εκεί πέρα. Λοιπόν, το λιγότερο σε εισαγωγικά εμπορικό παιχνίδι ανάμεσα στη Σλάβια Πράγας και τη Salzburg είναι ένα no bet για μένα σε σημείο παιχνίδι, αλλά το πήρα σαν κόμπο επειδή μου άρεσε η απόδοση. Σε μία τριπλέτα, ας πούμε, κόμπο, αυτό το παιχνίδι πάει στο 2.60 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, δηλαδή goal-goal, 3,5 κάρτες συνολικά στο παιχνίδι και 6,5 corner. Στο 2.60 νομίζω είναι λουκουμάκι. Αυτό το μάτς μπορεί να έρθει και διπλό, μπορεί να έρθει και άσο, μπορεί να έρθει και χ, κανένα 0-0. Τέλος πάντων, εγώ το πήρα goal-goal, 6,5 corner και 3,5 κάρτες, επειδή μου άρεσε η απόδοση. Δεν θα μπω στο live σε αυτό το παιχνίδι, αλλά ας το έχουμε έτσι να υπάρχει. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένα άλλο παιχνίδι που μου αρέσει πάρα πολύ και σίγουρα υποστηρίζω full τις ιταλικές ομάδες είναι το match που θα γίνει στην Πολόνια με την ομώνυμη ομάδα και τη Σαχτάρ του Ντόνιετσκ. Εντάξει, ξέρουμε ότι οι ουκρανικές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή δίνουν τα παιχνίδια τους σε άλλες χώρες, έχουν κρατήσει ένα καλό κορμό. Στην Ιταλία η Μπολόνια έχει πάρα πολύ δυνατή έδρα, πάρα πολύ κόσμο. Εγώ, αν και θα μπορεί ας πούμε, να μπω και στο live στον Άσο, στο κόμπο εδώ για πάρτι μας, σε απόδοση 2-10, θα δώσω Μπολόνια Σαχτάρ άσοχη διπλή ευκαιρία. Θα δώσω σίγουρα μισό γκολ Μπολόνια. Θα βάλει γκολ και θα καεί Μπολόνια. Και θα δώσω και 4,5 corner, δηλαδή 5 corner στο παιχνίδι Μπολόνια. Σε απόδοση 2-10. Θα το τιμήσουμε ιδιαιτέρως. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που σίγουρα έδωσα τρία κόμπο δυνατά σε πολύ καλή απόδοση. Τα άλλα μάτς είναι καθαρά live. Απλώς, εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος η απόδοση στη Manchester City, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κερδίσει ή ότι δεν είναι από το φαβορί τουλάχιστον. Η Ίντερ δεν είναι καμία ομάδα του πεταμέτου, σε καμία περίπτωση. Εγώ πιστεύω και σε αυτό το παιχνίδι ότι θα υπάρχει goal-goal, σίγουρα θα μπω στο live. Και ένα άλλο παιχνίδι που ήμουν έτοιμος να το δώσω σε κόμπο, αλλά δεν θα το δώσω. Αλλά
με τσιγκλάει πάρα πολύ είναι το goal-goal στη Celtic. Η Celtic την έχει, λες και είναι η Real Madrid της, και σίγουρα η Μπρατισλάβα για να είναι εκεί που είναι στους ομίλους του Champions League, μόνο τυχαία δεν πήγε. Σαφώς είναι φαβορή η Celtic, απλώς πιστεύω η Μπρατισλάβα, όπα, αετός είναι, τι είναι, ο Γεράκη. Είμαι εδώ που είμαστε, μας κάνουν παρέα τα άγρια πουλιά. Απλώς η Μπρατισλάβα πιστεύω θα βάλει γκολ. Δηλαδή πιστεύω ότι ο άσος της Celtic δεν είναι τόσο ισχυρός όσο δείχνει η απόδοση. Έτσι κι αλλιώς μας έχουν δείξει οι ομάδες της Σκωτίας γενικά ότι επειδή το πρωτάθλημά τους δεν είναι τόσο δυνατό και ανταγωνιστικό, ότι μπορούν να δεχτούν εύκολα γκολ. Λοιπόν, σίγουρα το live προσφέρεται, ειδικά για αγώνες Champions League και για Europa. Σίγουρα θα κάνουμε και αύριο βίντεο. Θα πάμε τώρα σπίτι να φάμε. Ωραίο φαγητό, γεμιστά. Θα ήθελα να δώσω χαιρετισμού στη Ράνια, τη φίλη μου, και τη Μένη από το TikTok, τις αγαπημένες μου φίλες. Και θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους. Όποιος γουστάρει Telegram, κουρμπέτι, TikTok, Instagram, δέχομαι αρκετά πριβέ. Ευχαριστώ όλους που βλέπετε τα βίντεο και θα τα πούμε αύριο.